Αυτό που θα ήθελα τώρα να πω πρώτο, γιατί έτσι πρέπει, είναι χρόνια πολλά στο Δεσπότη μας, ο οποίος σήμερα γιορτάζει. Και ο Δεσπότης σε κάθε τοπική εκκλησία είναι ο Πατέρας και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι ωραία φράση για να μας διδάσκει τώρα. Ο κάθε επίσκοπος είναι εις τόπον και εις τύπον του Χριστού μας. Δηλαδή, τα βήματά του και ο τύπος που διοικεί και λειτουργεί την Εκκλησία μας και ευλογεί και αγιάζει, είναι σαν να είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό είναι ευκαιρία να πω μία φράση. Προσέξτε την. Εμείς δεν είμαστε Προτεστάντες. Όπως τους Προτεστάντες δεν υπάρχει κανένας που να κινεί, να ευλογεί και να αγιάζει την Εκκλησία και να τη συγκροτεί. Εκεί ο καθένας είναι μόνος του. Παίρνει 5-10, φτιάχνει μια εκκλησία. Ένας άλλος παρακάτω φτιάχνει μια εκκλησία. Και ένας άλλος παραπάνω και αυτός φτιάχνει μια εκκλησία. Και ένας άλλος παραπέρα και αυτός φτιάχνει μια εκκλησία. Και καμία εκκλησία μεταξύ τους δεν έχει καμία σχέση. Εμείς έχουμε επίσκοπο, αλλά ο επίσκοπος με όλους τους επισκόπους συγκροτεί τη σύνοδο. Και η σύνοδος καθοδηγεί την εκκλησία. Ο κάθε ένας μας τώρα τι έχει στην κεφάλα του, αν είναι καλή ή κακή η εκκλησία, αν είναι καλή ή κακιά η εποχή, ο καθένας ξέρει ότι ήρθε ο Αντίχριστος και ποιος είναι, λέει ο Αντίχριστος, ξέρει. Κολοκύθια μερίδια ξέρει ο καθένας μόνος του. Το όλοι μαζί ξέρει η εκκλησία. Και προσέξτε το αυτό, γιατί αλλιώς ευλογία και χάρη και αγιασμό δεν έχει. Κάποιοι κρύφτηκαν, λέει, πήγαν στα σπίτια τους και λένε η Εκκλησία τώρα δεν έχει χάρη και εμείς είμαστε οι σωστοί και επειδή είμαστε εμείς οι σωστοί θα φύγουμε από την Εκκλησία και θα είμαστε μόνοι μας στα σπίτια μας. Και τι κοινωνία και μυστήρια και χάρη και ευλογία που θα βρούμε. Εδώ λοιπόν είμαστε. Εδώ. Το μαζί ευλογεί ο Θεός. Το μαζί όλοι ευλογεί ο Θεός. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω, γι' αυτό και να τελειώσουμε το προηγούμενο, γι' αυτό και λέμε μετά τον καθεγιασμό των Τιμίων Δώρων, εν πρώτης μίσθητη, εκεί διαβάζουμε ονόματα, αλλά πάνω από όλους μας λέει μίσθητη του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών. Και εμείς εδώ έχουμε Θεόκλητο, οι άλλοι δίπλα στο Λαγκαδά έχουν Πλάτωνα, οι άλλοι παραδίπλα στο Κιλκής έχουν Βαρθολομαίο κτλ. Και όλοι μαζί την Εκκλησία της Ελλάδος και όλοι μαζί οι επίσκοποι την Οικουμενική Σύνοδο, την εκάστοτε Οικουμενική Σύνοδο. Αυτοί αποφαίνονται για την αλήθεια, για τα μυστήρια, για τη σωτηρία των ανθρώπων και η χάρις του Θεού εκφράζεται με την ευλογία του επισκόπου. Και ο κάθε παπάς, για να έχει αυτό το πετραχύλι, του δίνει την ευλογία ο επίσκοπός του με τη χειροτονία του. Μπορεί να την άρει την ευλογία όμως, αν δεν με βλέπει να στέκομαι καλά, λέει φέρτα εδώ ο Παπαχρίστου και ο Παπαχρίστος μετά ούτε να ευλογάει μπορεί, ούτε να αγιάζει. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι μπαίνουμε στην Μεγάλη Σαρακοστή. Τι ωραία που είναι η Μεγάλη Σαρακοστή, όπου λίγο να θυμηθούμε όλες τις αμαρτίες μας και να ζητήσουμε συγχώρεση, λίγο να κάνουμε παραπάνω ακολουθίες και αυτές είναι για μας τουλάχιστον, για τα μοναστήρια και τις μεγάλες ενορίες είναι πολλές οι ακολουθίες αυτές τις μέρες. Για μας θα είναι οι προγιασμένες και Παρασκευές που θα έχουμε τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Προηγιασμένη αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε κατ' εξαίρεση την Παρασκευή, εδώ,
για να την κάνουμε Παρασκευή απόγευμα σαν μια μικρή αγρυπνία. Θα κάνουμε πρώτα την προηγιασμένη και μετά τους χαιρετισμούς. Γιατί και δεν θα χάσετε όσοι έρθετε. Διότι θα έχουμε εδώ την εικόνα του Αββά Γεράσιμου του Ιορδανίτη. Ο Αββάς Γεράσιμος Ιορδανίτης Μέγας Άγιος γιορτάζει το Σάββατο το πρωί. Άρα της παραμονής είναι ο εσπερινός του και μπορούμε να τον κάνουμε με προηγιασμένη λειτουργία. Εγώ κράτησα Άγιο Άρτο για να τον κάνουμε, θα αρχίσουμε στις 5 η ώρα το απόγευμα και 8.30 θα τελειώσουμε. Και μπορείτε να κοινωνήσετε, αλλά από τις 12 μέχρι τις 12 μπορείτε να φάτε κάτι αλάδωτο. Από τις 12 και μετά δεν θα φάτε, δεν θα φάμε. Ούτε ο παπάς θα φάει. Εντάξει, για να μπορούμε να κοινωνάμε στις προηγιασμένες χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε στην άλλη τη μέρα όπως κάνουμε στις υπόλοιπες αγρυπνίες. 8.30 ώρα θα φύγετε, νωρίς είναι. Καλούς ψαλτάδες έχουμε, καλούς ναούς έχουμε, οπότε δεν μας δικαιολογεί τίποτα όσοι μπορούμε να μην έρθουμε. Τώρα το άλλο που ήθελα να πω, ότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο αυτόν τον καιρό με τη χάρη του Θεού θα είμαι εδώ να εξομολογώ. Απλά όμως την Παρασκευή θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σύντομα το απόγευμα, δηλαδή μετά τις 5 θα πρέπει να ετοιμαστούμε για να κάνουμε στις 6 ώρα τους χαιρετισμούς. Όσο είναι αυτή η ώρα θα τους έχουμε στις 6. Τον ακάθιστο θα αλλάξει ώρα τέλος του Μάρτη, έτσι μάλλον προβλέπετε, δεν ξέρω. Θα το πάμε 7 η ώρα μετά. Τώρα το άλλο που ήθελα να σας πω. Ναι, κάθε Σάββατο και κάθε Παρασκευή το είπαμε για εξομολόγηση. Είμαι εδώ, με την αγκαλιά μου ανοιχτή. Πιστεύω με την αγάπη μου πολύ και με το πετραχύλι μου να σας συγχωρέσει ό,τι κι αν έχει συμβεί στη ζωή σας. Τώρα το άλλο που ήθελα να πω στο σημερινό Ευαγγέλιο, το οποίο εμένα, κάθε φορά που διαβάζω αυτό το Ευαγγέλιο, χαίρεται η καρδούλα μου πολύ. Γιατί μιλάει ο Χριστός τόσο όμορφα, μας δίνει τόση ελπίδα να συγχωράμε τις αμαρτίες τόσο εύκολα, που δεν ξέρω, σαν να μας έχει παιδάκια του δημοτικού και μας βάζει εύκολα μαθήματα. Μας βάζει δύσκολα μαθήματα. Την προηγούμενη Κυριακή μας είπε ότι κερδίζετε τη Βασιλεία των Ουρανών εάν μου δώσετε να φάω, να πιω και με νοιαστείτε τον άρρωστο, τον ξένο, τον φυλακισμένο. Και με αυτό λέει κερδίζετε τον Παράδεισο. Αυτή την Κυριακή το πάει πάλι παραπέρα. Θα συγχωρεθείτε, λέει, ό,τι έχετε κάνει, αν συγχωρέσετε κι εσείς τους συνανθρώπους. Αν την όνα αφήνετε τα παραπτώματα ημών, αν συγχωρείτε αυτά τα οποία σας έχουν κάνει, θα σας συγχωρήσει και τα δικά σας παραπτώματα ο Πατήρ μόνο ουράνιος. Και τα δικά σας, λέει, λάθη και παραπτώματα θα σας τα συγχωρήσει. Ναι, αλλά το γυρίζει από την άλλη όμως φράση. Αν την όν κρατείτε, αν σε κάποιους τα κρατάτε τα παραπτώματά τους, δεν θα σας συγχωρήσει. Θα κρατήσει και τα δικά σας. Να παρακαλέσω λίγο τους επιτρόπους έξω να μοιράσουν καρικλάκια, γιατί δεν μπορώ να βλέπω όρθιον τον κόσμο. Έχει καρικλάκια, μάλλον έχουμε, δεν νομίζω να τα έχουμε χάσει. Συγχώρεση λοιπόν. Συγχώρεση.
συγχώρεση ο ένας τον άλλον. Να συγχωράμε ο ένας στον άλλον. Τότε να είμαστε σίγουροι ότι θα μας συγχωρέσει και ο Θεός Πατέρα. Το είπε. Και ό,τι είπε ο Χριστός δεν το αφήνει. Είναι σίγουρο ότι θα μας συγχωρέσει. Το σίγουρο δεν είναι ότι εμείς συγχωράμε. Και πολλές φορές κρατάμε και κάτι χαζά. Γιατί μου είπε κάποια φορά μια κουβέντα η αδερφή μου, ή ο αδερφός μου, ή ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο πεθερός μου, η πεθερά μου, αν και με την πεθερά, γίνεται λίγο χαμός με την πεθερά, ό,τι και αν πει η καημένη πεθερά, όχι η καημένη, εντάξει, και αυτή. Και αυτή όμως, α, για λίγο τώρα οι πεθερές, για λίγο οι πεθερές, για λίγο και η πεθερή και πιάνει λίγο και εμένα αυτό πλέον. Πρέπει και η πεθερά να συγχωρέσει όμως. Όχι νύφη μόνο και η πεθερά να συγχωρέσει. Και επειδή σήμερα είναι η ημέρα και η Κυριακή της συγχώρεσης και της αγάπης, θα ήθελα και εγώ μέσα από την καρδιά μου να ζητήσω χίλιες συγχωρέσεις. Χίλιες συγγνώμες. Να σας πω χίλιες φορές συγγνώμη για οτιδήποτε μπορεί κάποιος να το στενοχώρησα, για οτιδήποτε μπορεί σε κάποιους να ήμουν αλίγος, για οτιδήποτε μπορεί σε κάποιους να μην έκανα όλα αυτά που είχαν ανάγκη. Θέλω να με συγχωρέσετε, να μπω κι εγώ στη Μεγάλη Σαρακοστή με ταπείνωση, με υπομονή, με αγάπη, με συγχώρεση και από το Θεούλη, αλλά και από όλους εσάς και όλους αυτούς και όλους εκείνους που περπατάω και βλέπω, που περπατάω και μιλάω, που περπατάω και εξομολογώ. Δεν έχω μέσα στην καρδιά μου κάτι με κάποιον για να πω ότι πρέπει, αλλά όποιον έβλαψα, όποιον ζόρισα, όποιον ό,τι, πραγματικά συγχωρέστε με. Γιατί αν είμαστε συγχωρεμένοι, αυτό είπε το Ευαγγέλιο σήμερα, τότε θα μας συγχωράει και ο ίδιος ο Θεός. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο. Όπου είναι, λέει, ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Όπου είναι, λέει, ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Είμαστε στον άνθρωπό μας, σε αυτόν που το υποσχεθήκαμε αιώνια αγάπη, τότε είμαστε σωστά. Είμαστε και αγαπάμε τον κόσμο και τους ανθρώπους, είμαστε σωστά. Αλλά όμως ο Χριστός θέλει και κάτι παραπάνω, να αγαπάμε και τον ίδιο. Θέλει να αγαπάμε και τον ίδιο. Πόσες φορές μιλάει για αγάπη στους Αποστόλους, πόσες φορές ζητάει να τον αγαπάμε. Να τον αγαπάμε. Αλλά πάλι δεν του φτάνει αν αγαπάμε μόνο τον Χριστό. Θέλει να αγαπάμε και τον συνάνθρωπο. Τον κάθε ένα. Τι είπε την προηγούμενη Κυριακή. Αφού επιείσατε εν ήτουτον των αδελφών μου των ελακίστων. Αφού το κάνατε, λέει, σε κάποιον, σε κάποιους. Αφού το κάνατε σε όλους τους αδελφούς μου, τι ισχύει. Εμεί επίησατε, σε μένα το κάνατε. Σε μένα το κάνατε. Αυτά λοιπόν να τα έχουμε υπόψη μας. Και όσο θα τα έχουμε υπόψη μας, τόσο η καρδιά μας θα είναι εκεί που πρέπει. Που δεν πρέπει να είναι η καρδιά μου. Γιατί τότε γίνονται βάσανα όλα αυτά, στον πλούτο, στα υλικά αγαθά
και στη δόξα. Δεν το θέλει ο Θεός να είναι στη δόξα η καρδιά μας. Δεν το θέλει ο Θεός να είναι στο πλούτο. Γιατί? Γιατί στη Γραφή ο πλούτος είναι ο μαμονάς και ο μαμονάς είναι ο διάολος. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω σήμερα. Ακόμη να σας πω ότι την άλλη Κυριακή, αχ, την άλλη Κυριακή, είναι η μεγαλύτερη χαρά μου, γιατί γιορτάζει ο Ποπουλάκης μας, ο Παπαφωτάκος μας, είναι 5 του Μάρτη που έφυγε από τη ζωή και είναι η μνήμη του και είναι κοντά στην αγιοποίηση. Εμείς θα το κάνουμε ίσως για τελευταία χρονιά κόλυβο ως ένας κοινός θνητός. Αλλά την ίδια στιγμή θα προσευχηθούμε να έχουμε τη χάρη και την ευλογία του. Και μάλιστα θα σας σταυρώσω μεθαύριο, πρώτη φορά το λέω, με το πετραχύλι που φορούσε και λειτουργούσε. Το έχουμε και αυτό πλέον δικό μας. Μου το δώσανε τώρα την τελευταία φορά που πήγα στην Μυτιλίνη. Ο Παπαφώτης λοιπόν, 5 του μηνός, στην άλλη εκκλησία. Θα είμαστε από εκεί. Και ακόμη να πω στα παιδάκια σας που έχουμε σήμερα, να πω κάτι, έχουμε ένα δώρο. Για όλα τα παιδάκια, έξω έχει 4 κούτες μεγάλες με δώρα. Μπορείτε να πάρετε πρώτα τα παιδάκια που είστε παρόντα, αλλά και όσοι έχετε παιδιά και εγγόνια μου στο σπίτι σας, να πάρετε και να δώσετε. Εμείς ό,τι μας παίρνουμε σας το δίνουμε. Και δεν σας το δίνουμε για να μας δώσετε λεφτά. Την αγάπη σας. Γιατί με την αγάπη σας πορευόμαστε. Κυρίωνα ηθόμεθο, ευλογία Κυρίου και έλεος εν διαφημάστε αυτού διαχάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Αναστάς εκ νεκρό, Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράμη και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζωμίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αθλής και Αστής και Αλαψάντων, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπτος Αντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μεσταγωγία να επιτελέσαμε, των Αγίων Ευγενιών και Αγίαζοντα ημάς, σ' Αγίας Φωτής Αμαρτίος, φιλάνθρωπος και λέιμον Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είμαστε όλοι καλά, καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα να έρθει. Να έρθει καλό Πάσχα, να τρέξουν τα παιδιά έξω να πάρουν δώρα.